καταμφιβολίες από την απέναντι πλευρά. Καμία αμφιβολία. Αυτό πώς το κρίνεις; Άρα συνεχίζουμε. Όχι, συνεχίζουμε το πρόγραμμα εμείς. Ορίστε. Εμείς το πρόγραμμα θα το εφαρμόσουμε. Πώς, αφού κάνατε πίσω, πώς. Όχι, δεν έχω κάνει καθόλου πίσω. Για πείτε, να πάμε σε κανένα μισέμα, να το ξεκαθαρίσω το λίγο. Γιατί... Λοιπόν, να το εξηγήσω για να μην έχω παρεξηγήσει. Γιατί το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Για αυτό το λόγο. Επειδή θυμάμαι. Δεν έχει να κάνει καταρχήν με τις προτάσεις που είχαν διαμορφωθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, το 90 και το 2000. Έχει να κάνει με μια πρόταση η οποία λέει ότι υπάρχουν κάποια νησιά ιδιαίτερου φυσικού πλούτου, με τα οποία αποτελούν και καταφύγια ζωής άγριων ζώων, άγριων πουλιών, λαγί κλπ. Τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσκεψης από ένα ειδικό είδος τουρισμού. Μάλιστα. Κυρίως οικολογικό είδος τουρισμού. Που κατά τεκμήριο αυτό το είδος τουρισμού έχει και μεγαλύτερη κατακεφαλή κατανάλωση. Mm-hmm. Άρα φέρνει περισσότερο χρήμα, είναι πιο ποιοτικός τουρισμός. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο τουρισμός, αν του δώσει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε κάποια μικρά νησιά που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, θα ενισχύσει το τουριστικό πακέτο των διπλανών νησιών, που κατά τεκμήριο επίσης είναι μικρά νησιά. Κατοικήσιμα, ναι. Κατοικημένα, ναι, αλλά μικρά νησιά. Υποδομές εκεί όμως, αυτά τα. Ακριβώς. Οι υποδομές λοιπόν σε δεν αυτά. Δεν σε αφήνουν οι Τούρκοι. Αυτά... Δεν θα κάνεις τίποτα εκεί. Είναι γκρίζες ζώνες. Κοιτά, δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Πώς δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα. Από το 96 θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα είναι η Αλιμιά που βρίσκεται μεταξύ Χάλκης και Ρόδου. Ναι. Είναι ένα νησί που παλιά κατοικείται. Ξέρετε, έχουν πολλά νησιά. Ιδίως τον 20ο αιώνα, την περίοδο του 1900 μέχρι και σήμερα, έχουν πάψει να κατοικούνται αυτά τα νησιά. Μάλιστα. Διότι οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν. Τέτοια νησιά, αν τα αναβιώσεις, αν τους δώσεις τη δυνατότητα να είναι επισκέψιμα από τουρίστες, θα αποκτήσουν μια οικονομική ζωή. Όχι απαραίτητα πάνω στο νησί, αλλά θα βοηθήσουν... Αυτό. Τις τουριστικές ροές προς τα διπλανά μικρά νησιά. Γιατί όμως, κύριε Υπουργέ, αυτό λοιπόν είναι. Γιατί η ελληνική πολιτεία λοιπόν δεν κάνει τη δουλειά της. Γιατί πρέπει να μας το πείτε αυτό και να φωνάζετε για κάτι αυτονόητο, όχι, όπως λέτε. Κοιτάξτε, τώρα. Ήταν εγώ μια θα προτιμούσα να πάτε λοιπόν σε αυτά τα νησιά, ήταν να στήσετε τις υποδομές και να πείτε, παιδιά, εμείς φτιάξαμε αυτά. Ωραία, εδώ συμφωνώ. Και τα επικοινωνούμε παγκοσμίως. Συμφωνώ. Γιατί λοιπόν προκαλέσατε μια αντίδραση τώρα από τους Τούρκους. Αναγκαστήκατε να κάνετε το όπιστεν. Δεν έχω κάνει όπιστεν. Δεν έχουμε κάνει πίσω. Εμείς λέμε τι ισχύει. Και αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας είπα. Υποδομές πρόσβασης προκειμένου να είναι επισκέψιμα κάποια μικρά νησιά. Και τα οποία τα νησιά αυτά κατά κύριο λόγο βρίσκονται στο κεντρικό Ωραία, Αιγαίο. Θα τα κάνετε λοιπόν. Θα καταθέσουμε την πρόταση. Είπαμε ότι θα κατατεθεί πρόταση στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος. Η οποία θα πρέπει να εγκριθεί και να υλοποιηθεί. Αυτή είναι η απάντηση που έδωσα και στη Βουλή. Για κάποιο λόγο και για ποιο λόγο δεν ξέρω, παρεξηγήθηκε από πολλούς. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γιατί την απάντηση εγώ δεν την έδωσα στις 9, την έδωσα στις 3. Έτσι. Να. Η αντίδραση των Τούρκων πώς την ερμηνεύετε εσείς, κύριε Υπουργέ; Ανεδείχθη μια εβδομάδα. Οι Τούρκοι πάντα θέλουν να δημιουργούν προβλήματα σε αυτά τα ζητήματα. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Πιθανόν να είχαν και την εικόνα παλαιότερων προτάσεων που είχαν κάποια. Παλαιότερες προτάσεις. Λοιπόν, η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι νησιά τα οποία βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο κεντρικό Αιγαίο και νησιά τα οποία δεν θα πάμε σε επικισμούς, απλά θα τους δημιουργήσουμε μια ροή τουριστική. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Πώς μας δημιουργήσει σύγκρουση παραπάνω, αυτό με τους απέναντι. Μα δεν είναι, σας επαναλαμβάνω, είναι κατά κύριο λόγο νησιά μικρά νησιά του κεντρικού Αιγαίου. Ποια δεν σύγκρουση να δημιουργηθεί, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, ποια σύγκρουση μπορεί να δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάμε για τέτοια ζητήματα. Παραμένουμε στο πρόγραμμα και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κοιτάξτε, και ακριβώς επειδή δηλαδή, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, είστε και σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο των Εξωτερικών για αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν κουβέντες και η τελική επιλογή προφανώς θα έχει την έγκριση της κυβέρνησης. Αν δεν έχει την έγκριση της κυβέρνησης, δεν θα κατατεθεί. Είναι προφανές αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτή δηλαδή η σκέψη είναι καθαρά δική σας, δεν είναι προϊόν συλλογικής συζήτησης. Όχι, όχι, είναι ενός οργάνου στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο, κάπου. Είναι μια σκέψη την οποία τη βρήκα. Μάλιστα. Στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Την είχε δουλέψει ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου, ο κ. Γιαννέλης. Mm-hmm.
και την οποία την συζητάμε και την βελτιώνουμε. Και την δεν είναι παρακάτω, μια σκέψη η οποία είναι δική μου. Ναι. Δεν θέλω να πάρω και τα credits. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, κάνουν κάποια δουλειά, τη φέρνουν στα ανώτερα κλιμάκια και αποφασίζεται αν θα προχωρήσει ή όχι. Καλώς, μην μείνουμε σε αυτό λοιπόν. Πάμε λίγο στα οικονομικά τώρα, κύριε Σαντορινιά, γιατί εκεί είναι τα προβλήματά μας. Τελικά, για να καταλάβουμε τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Θέλει να κλείσει την αξιολόγηση και πώς να την κλείσει την αξιολόγηση. Θα πάρει, σκέφτεστε να πάρετε μέτρα, σκέφτεστε να επεκτείνετε τον κόφτη. Τι αντίληψη έχετε? Λοιπόν, όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο κομμάτι τη συζήτηση για τη δεύτερη αξιολόγηση σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, το είπε χθες και ο κ. Τζανακόπουλος, έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό, στο 95%. Άρα, τεχνικά ζητήματα για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης επί της ουσίας δεν υπάρχουν. Τα ζητήματα που τίθενται αυτή τη στιγμή είναι κυρίως πολιτικά. Και πρέπει πολιτικά να απαντηθούν όχι μόνο εμάς, αλλά και από τους εταίρους μας. Γιατί πολιτικά? Οι άλλοι σου προτείνουν συγκεκριμένα είναι πράγματα. Πολιτικό να ζήτημα. Ζητούν για την ακρίβεια συγκεκριμένα πράγματα. Είναι πολιτικό ζήτημα εάν κάποιος θα δεσμευτεί για μετά το 2019 σε μέτρα. Εμείς λοιπόν απαντάμε σε αυτό το πολιτικό ζήτημα ότι δεν μπορούμε να δεσμευτούμε μετά το 2019. Αυτό άλλα είπε ο κ. Τζανακόπουλος χθες. Ο κ. Τζανακόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να δει για μετά το 2018 την ιστορία του κόφτη. Όχι την κόφτη. Μηχανισμού. Ενός μηχανισμού ο οποίος θα εξασφαλίζει και στους εταίρους ότι πραγματικά την η οικονομία θα είναι βιώσιμη και θα μπορεί να αποπληρώνει. Mm. Και να σας πω κάτι. Επειδή να το πούμε κόφτη, δεν ξέρω αν θα είναι τελικά κόφτης ή οτιδήποτε άλλο. Ό,τι να μην μου καταλογιστεί κάτι τέτοιο. Mm. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Κάποιος άλλος μηχανισμός. Mm-hmm. Ο κόφτης σήμερα αποδεικνύεται, αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε η ιστορία του κόφτη το Μάιο. Ναι. Mm. Σύσσωμη αντιπολίτευση, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πούμε, έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου ότι τον Απρίλιο θα εφαρμοστεί ο κόφτης. Άρα, τον Απρίλιο που μας έρχεται, ότι θα υπάρξουν μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις κλπ. Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που βγήκαν χθες, όπως ξέρετε, δείχνουν ότι όχι μόνο δεν θα εφαρμοστεί ο κόφτης, αλλά είμαστε πολύ πάνω. Που υπεραπέδωσε η οικονομία και γι' αυτό μας έδωσε για τη δυνατότητα. Όχι η οικονομία. Η οικονομία συνολικά. Για η οικονομία συνολικά. Υπάρχει υπεραπέδωση της οικονομίας, θα είχαμε ένα μεγάλο μα της πίτας μέσω της ανάπτυξης, περισσότερα χρήματα στην αγορά κτλ. Λοιπόν, μεγάλωσε η πίτα. Γιατί όταν αυξήθηκε, όταν για δεύτερη ή τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχουμε αύξηση των τουριστικών ροών στη χώρα μας, αυτό είναι αποτέλεσμα οικονομικό. Είναι μεγέθυνση της οικονομίας. Τα στοιχεία λένε ότι το αποτέλεσμα το οικονομικό ήταν λιγότερο από την προηγούμενη χρονιά. Είναι μεγέθυνση της οικονομίας αυτό το πράγμα. Όταν αυξάνονται οι αφήξεις... Χαίρεστε που υπερφορολογείτε, κύριε Σαντορίνη. Όχι, δεν χαίρομαι. Έχετε διαλύσει την κοινωνία στους φόρους. Και σας βλέπω να χαίρεστε γιατί μαζεύετε λεφτά. Όχι, όχι. Και εγώ δεν καταλαβαίνω και το άλλο. Θέλω να μας το εξηγήσετε. Χαιρόμαστε. Σας ζητάει η Τρόικα η μόνη χώρα. Και εσείς βάζετε 6 και πανηγυρίζετε γιατί όχι, τα πιάσατε. Δεν βάζουμε 6. Γιατί το κάνατε? Δεν βάζουμε 6. Βάζουμε όσα συμφωνούμε με τους εταίρους και τίποτα παραπάνω, όχι, τίποτα εσύ. Λιγότερο. Όχι. Δεν είμαστε είναι έτσι, κύριε η μόνη κυβέρνηση. Τα στοιχεία λένε άλλα. Η μόνη κυβέρνηση η οποία δεσμεύτηκε σε χαμηλότερους στόχους από αυτούς που είχαν δεσμευτεί οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να σας θυμίσω ότι το 2016 και το 2017 το πλεώνασμα που είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν 4,5% και όχι μισό %. Ναι, αλλά εμείς διαπραγματευτήκαμε για να μειωθεί το πλεώνασμα. Συμφωνώ ότι είναι διαπραγματεύσιμα. Αλλά εμείς κάναμε τη διαπραγμάτευση αυτή. Και αυτό πρέπει να μας το πιστώσετε. Σε ένα άλλο περιβάλλον. Ότι εμείς κάναμε αυτή τη διαπραγμάτευση. Όχι, το κάνετε με διαπραγμάτευση στο περιβάλλον του capital control. Σε περιβάλλον εκβιασμού. Σε περιβάλλον εκβιασμού μια τέτοια διαπραγμάτευση θα έπρεπε να είναι αρνητική και όχι θετική. Το ότι γεγονός ότι μειώθηκε το πρωτογενές πλεώνασμα, η απέτηση πρωτογενούς πλεονάσματος, μάλλον είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Δηλαδή είναι θετικό το περιβάλλον που έχει ο πολίτης τώρα. Κύριε Σαντορινιά, μας τρελάνετε. Μας βάλατε ένα κάρο φόρο. Λοιπόν, κόψατε συντάξεις. Κάνατε περικοπές παντού. Φορολογείτε ό,τι κινείται, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει και λέτε ότι κάνατε καλή διαπραγμάτευση. Λέω για τον λοιπόν πολίτη. Να απαντήσω σε αυτό. Ναι. Το γεγονός ότι λοιπόν είχαμε υποχρέωση 0,5% πρωτογενούς πλεονάσματος και όχι 4,5% σημαίνει ότι γλιτώσαμε 4% επιπλέον μέτρα. 4% επιπλέον μέτρα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι 4 επί 1,8. Mm-hmm. 7,2 μόνο για το 2016 επιπλέον μέτρα. Mm-hmm. Επιπλέον μέτρα. Βάλτε και άλλα 3% περίπου επιπλέον μέτρα για το 2017. Mm-hmm.
Εντάξει, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα δις γλιτώσαμε σε μέτρα τα οποία είτε θα είναι φορολογικά μέτρα, μάλλον θα ήταν και φορολογικά μέτρα και μειώσεις δαπανών. Μειώσεις δαπανών πού? Στο σκληρό πυρήνα του κράτους. Εκεί που η υγεία έχει διαλυθεί, εκεί που βρήκαμε τα νοσοκομεία να λήγουν οι συμβάσεις των επικουρικών γιατρών και να μην υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία, εκεί που βρήκαμε, είδα πριν είχατε ένα θέμα για το ΕΚΑΒ, βρήκαμε ένα ΕΚΑΒ διαλυμένο. Μόνο τα τελευταία χρόνια, λόγω συντάξεων και αποχωρήσεων, είχαμε 650 αποχωρήσεις χωρίς να αναπληρωθεί κανένας. Πόσα χρόνια θα τα λέτε αυτά, κύριε Σαντωνία, ως δικαιολογία? Όχι, δεν είναι δικαιολογία, δεν καταλάβατε. Και όλες οι κυβέρνησεις βρήκατε χάος. Εμείς είμαστε αυτοί δεν θα συμφωνήσω που δεν καλύψαμε τις 650 θέσεις, η χώρα ήταν σε καλύτερη θέση και την πήρατε και τη φέρατε σε χειρότερη. Όχι, αυτό είναι μια κοινή παραδοχή πλέον. Κάνετε λάθος, κύριε Σαντωνία. Έτσι ήταν η χώρα το 2014. Με τόσους φόρους ήμασταν το 2014. Να σας πω ποιο είναι το λάθος. Το λάθος είναι ότι το 2014 είχαμε μια χώρα με 27% επίσημη ανεργία. Τώρα αφήστε τώρα αυτό το στοιχείο, και κύριε Σαντωρινιέ. Και το 2016 έχουμε μια χώρα με 23% επίσημη ανεργία. Το 2014 τελειώναμε, κύριε Σαντωρινιέ. Όπου η κυβέρνηση έκλεινε την αξιολόγηση και πηγαίναμε στην προληπτική γραμμή και φεύγαμε. Και χαιρετούσαμε τα μνημόνια. Και τώρα πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Σύμφωνα με τον κύριο Σόιμπλε. Μια που λέγαμε λοιπόν. Θα υπογράψετε και τέταρτο μνημόνιο σε λίγο. Μια που λέτε λοιπόν ότι φεύγαμε από τα μνημόνια, να σας υπενθυμίσω κάτι. Μια και μια που είπαμε για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Θα μας πείτε το Μέλι Χαρδούβελη τώρα. Όχι, όχι. Θα μοιάζει με γατάκι το Μέλι Χαρδούβελη μπροστά σε αυτά που θα πάρετε. Όχι, όχι. Τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση για το 2014. Τα είπαμε αυτά, κύριε Σαντωρινιέ. Είπαμε ότι όλα αυτά ήταν στη διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση. Ήταν όλο όπως κάνετε και εσείς τώρα. Είχαν συμφωνήσει για το 2014 1,5% πρωτογενέ πλεονάσμα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? 0,2. Δηλαδή τι κάνανε? Σε άλλο περιβάλλον είπαμε. Τι κάνανε? Δεν κοροϊδευόμαστε. Χάσανε 2 δις, περίπου 2 δις, πέσανε εκτός στόχου. Σας θυμίζω εκτός ότι στόχου. Τη ρίξατε την κυβέρνηση. Εσείς λοιπόν λέτε, ναι, στις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Σας θυμίζω ότι ρίξατε όλο το χρόνο του 2014. Δεν αφήσατε να ολοκληρώσει. Όλο το χρόνο τον είχαμε. Αλλά παρελθόν. Λοιπόν, εντάξει. Είχαν λοιπόν επιπλέον από αυτά που σας είπα πριν άλλα 2 δις που δεν είχαν καλύψει από τις υποχρεώσεις που είχαν απέναντι στους θεσμούς και στους δανειστές. 2 δις είχαν πέσει εκτός στόχων. Αφού λοιπόν, την περίοδο μια και το λέτε, τώρα θα σας πω μισό λεπτό να κάνω μια παρατήρηση. Αφού λοιπόν εσείς έχετε στόχο μικρότερα πλεονάσματα, γιατί παίρνετε περισσότερα μέτρα? Δεν παίρνουμε περισσότερα μέτρα. Όχι περισσότερα. Ένα βουνό μέτρα έχετε πάρει. Σας είπα ότι ζήτησαν μικρότερο πλεόνασμα και μπράβο σας, το πετύχατε. Είπατε... Και λες εσύ, η κυβέρνηση, πάρε ένα βουνό μέτρα μετά για μικρότερο πλεόνασμα για να πιάσω μεγαλύτερο στόχο, λοιπόν, ώστε να έχω απόθεμα. Για να κάνω πολιτική. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, στο τέλος της χρονιάς, δώσαμε την εφάπαξ σύνταξη στους χαμηλούς συνταξιούχους, το οποίο ήταν κακό αυτό. Δεν πήγαν αυτά τα λεφτά στην οικονομία. Τα 620 εκατομμύρια περίπου. Πήγανε ή δεν πήγαν στην οικονομία? Αυτά που δώσατε στους συνταξιούχους, λέτε. Κατευθείαν. Κατευθείαν στους χαμηλούς συνταξιούχους. Πήγανε τα λεφτά κατευθείαν στην οικονομία. Αλλά σας φίξαν τη θηλιά εξήνια, από ό,τι είδα εγώ. Ναι, αλλά το πετύχαμε. Σας πάγωσαν μια καλή ρύθμιση που είχατε πάρει για το χρέος. Τι δεν? Προχωράει. Όλα δεν? Προχωράει η ρύθμιση. Προχωράει. Τίποτα δεν προχωράει. Μην φύγουμε από αυτήν την κουβέντα που δεν βγάζει πουθενά και να μας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε. Διότι εδώ. Εγώ δεν έχω. Ειλικρινά σας λέω προσωπικά, καταλάβει τι θέλετε. Θέλετε να κλείσει η αξιολόγηση. Μάλιστα. Πώς να κλείσει η αξιολόγηση, είναι δεδομένο ότι ζητάνε οι απέναντι. Και είναι και δεδομένο και από τις δύο πλευρές. Το Μέν Δέλτα Νιτάφ σου λέει για τη συμμετοχή, εγώ λέω αυτά. Ο Δε Σόιμπλε σου λέει, εγώ με τη συμμετοχή είμαι παιδιά, που λέει αυτά το Δέλτα Νιτάφ. Αλλά αν δεν θέλετε συμμετοχή ή αποφασίσει το Δέλτα Νιτάφ να μην έχει συμμετοχή, ούτε τώρα έχει. Τεχνικό σύμβουλο είναι και μπορεί να παραμείνει και στου αιώνε των νέων. Τεχνικό σύμβουλο, επομένως είναι μια ψευδοσυζήτηση στην πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να ξανασυζητήσουμε επί του θέματος μεταξύ μας. Και ξέρετε τι σημαίνει να ξανασυζητήσουμε μεταξύ μας. Άλλο πρόγραμμα. Υπό τον έλεγχο του Σόιμπλε, λέει μια άποψη. Και δεν είναι και ο καλύτερος. Του καλού Σόιμπλε, γιατί είδα πανηγυρίζοντα για το Σόιμπλε. Σας άρεσε αυτό που είπε. Δηλαδή. Γιατί έχουμε μπερδευτεί τελείως. Είστε διατεθειμένοι να υπογράψετε άλλο πρόγραμμα? Υπερδεύεστε. Όχι, όχι. Είστε διατεθειμένοι να υπογράψετε άλλο πρόγραμμα? Θέλετε να παραμείνει το Δέλτα Νιτάφ με αυτά που ζητάει στο πρόγραμμα? Προτιμάτε την επέκταση του προγράμματος? Τι θέλετε? Λοιπόν, κοιτάξτε. Δηλαδή, αφήστε την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι τα τεχνικά στοιχεία που είπατε. 95% κλεισμένο. Ωραία, πάμε. Ακριβώς. Αυτή συζητάμε άλλα. Άρα λοιπόν είναι, συζητάμε είναι τα άλλα τα ζητήματα. Λοιπόν, σωστά. Τι κάνουμε? Λοιπόν,
Η συμφωνία το καλοκαίρι του 2015. Η συμφωνία το καλοκαίρι του 2015 υπεγράφει, συνυπεγράφει από πολλά μέρη. Ναι. Ένα από τα οποία ως τεχνικός σύμβουλος, όπως είπε ο κ. Λεριτζής, ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό σημαίνει ότι με αποχώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα πρέπει. Αλλάζει συμφωνία. Αλλάζει συμφωνία στο κομμάτι των συμβαλωμένων. Το θέλετε σε αυτό. Εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει να φύγει, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να στηρίξει μια τέτοια συμφωνία, αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να εγκριθεί από τα κοινοβούλια κάποιων χωρών το γεγονός ότι φεύγει. Μια άλλη συμφωνία. Όχι απαραίτητα άλλη συμφωνία. Αυτό εγώ σας λέω ίδια. Είναι άλλη συμφωνία. Ο κύριος Σόιμπλε είπε ότι πεθαίνει αυτή η συμφωνία και ξανασυζητάμε με μια άλλη βάση η οποία πρέπει να περάσει από τα κοινοβούλια. Πρέπει να περάσει από τα κοινοβούλια. Όχι ίδια χωρίς το ότι αποχωρεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουν οι όροι της συμφωνίας. Εγώ σας λέω δεν αλλάζουν οι όροι. Δεν αλλάζουν οι όροι της συμφωνίας, αλλάζουν οι συμβαλόμενοι. Όχι. Συμφωνώ. Ας πούμε ότι είναι το καλό σενάριο. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Με αλλαγή των συμβαλόμενων. Αλλάζει. Άρα πρέπει να επανεκκληθεί. Επομένως πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Κοινοβούλιο. Η ίδια συμφωνία είναι. Μισό λεπτό. Άλλο είναι το θέμα, ρε παιδιά. Γιατί κάνετε τώρα ότι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Σαντορίνη μου. Ποιο κοινοβούλιο θα περάσει. Το Ολλανδικό που έχει εκλογές. Το Γερμανικό που έχει εκλογές. Το Γαλλικό που έχει εκλογές, από ποιο? Από κανένα κοινοβούλιο δεν θα περάσει. Αυτό σημαίνει ότι θα φάμε παράταση. Και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε μέχρι τον Ιούνιο. Και τον Ιούλιο έχουμε να πληρώσουμε. Και ρωτάει λοιπόν ο κόσμος, εμάς μας βολεύει η παράταση? Σε καμία περίπτωση δεν μας βολεύει η παράταση. Άρα, εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να σταματήσουν όλες αυτές οι αντεγκλήσεις μεταξύ θεσμών. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μεταξύ ημών και των θεσμών. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι μεταξύ των θεσμών. Αυτή το πρόβλημα. Δηλαδή. Οι σχέσεις τους και το πώς βλέπουν τη λύση του προβλήματος, πώς βλέπουν τη συνέχιση του προγράμματος της Ελλάδας. Το βλέπετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς κατά κύριο λόγο. Που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί σε ένα μεγάλο βαθμό συμφωνούν. Εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τι θέλετε, κύριε Σαντορίνη. Γιατί δεν λέτε καθαρά να φύγει το ταμείο, δεν το θέλω. Το θέλετε το ταμείο, ναι ή όχι, με τη συμφωνία? Εμείς. Θέλουμε να είναι το ταμείο μέσα στη συμφωνία, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε επιπλέον 4,5 δις μέτρα για το 2019. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια υπερδέσμευση της οικονομίας για πολλά χρόνια. Αυτά τα μέτρα εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε. Μείωση το χρέος θέλετε όμως. Προφανώς μόνο και το ταμείο είναι αυτή. Είναι δυνατό να μην θέλει κανείς. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθούμε σε πολιτική εμπλοκή. Γιατί τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, όπως γνωρίζετε... Μεσοπρόθεσμα μέτρα θα τα δουν τα εγγόνια σας. Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα πρέπει θα εξεταστούν και στα πλαίσια του Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου. Επομένως, γίνεται μία μείωση του χρέους, μία μείωση του χρέους και με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που ήδη έχουν συμφωνηθεί. Και ρωτάει, υπάρχει λοιπόν μείωση του χρέους πώς? Στην καθαρή παρούσα αξία. Στο προφίλ του χρέους. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά χρωστάς λιγότερα στο ΔΙΝΕΚ. Εγώ ξέρω ότι οι εταίροι... Χρωστάμε λιγότερα γιατί είναι καλύτερος ο τρόπος αποπληρωμής. Εγώ ξέρω και αυτό που βλέπω και το βλέπετε κι εσείς είναι ότι οι εταίροι, ανεξαρτήτως το μεταξύ τους διαφορών, και οι δύο πλευρές στην πραγματικότητα σου ζητάνε μέτρα. Το μεν δούνε του πιο βαριά, οι άλλοι σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Και ρωτάω στην κυβέρνηση, είναι διατεθειμένη? Η απάντηση είναι όχι. Όχι. Δεν, ωραία. Δεν είμαι. Εάν λοιπόν δεν είναι διατεθειμένη και στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης, εγώ την καταλαβαίνω. Γιατί ο κόφτης δεν είναι μέτρα, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Τι είναι ο κόφτης? Περίμενε. Περίμενε. Ζητάνε μέτρα τώρα. Λοιπόν, ο κόφτης είναι δυνητικά μέτρα. Δεν είναι λοιπόν διατεθειμένη. Εάν υπάρξει επιμονή, θα το ρωτάω κάθε φορά, δεν παίρνω απάντηση, αλλά επιμένω. Εάν υπάρξει επιμονή, τι θα κάνετε εφόσον δεν θέλετε παράταση της εκκρεμότητας? Γιατί μπορεί να μας πετάξει και εκτός ποσοτικής χαλάρωσης και να μείνουμε από λεφτά και να αυτό και τα λοιπά, γιατί μπορεί να οδηγηθούμε και σε άλλο μνημόνιο. Αφού λοιπόν δεν θέλετε παράταση, αφού δεν θέλετε την ασάφεια, αφού δεν θέλετε πρόσθετα μέτρα και θέλετε να κλείσει η αξιολόγηση, εάν δεν κλείνει έτσι η αξιολόγηση, τι θα κάνουμε? Κύριε Λεριτζή, υπάρχει δηλαδή και το ενδεχόμενο της πολιτικής εμπλοκής και των εκλογών? Τι, κάτι πρέπει να γίνει. Ξέρω εγώ, τι να σας πω. Ρωτάω. Κύριε Λεριτζή, σε μια συμφωνία, και στο ταγκό πρέπει και οι δύο να χορεύουν, έτσι.
Εγώ μια δηλαδή ρωτάω τον Σαντορινιό, εάν συμφωνεί λοιπόν με από όσους έχω ακούσει και με, από ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικά του στελέχη, αλλά λένε ότι στην πραγματικότητα αυτό που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση είναι η επιχείρηση υπονόμευσης από το Σόιμπλε. Ότι ο Σόιμπλε θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Ισχύει. Ο Σόιμπλε να ρίξει την κυβέρνηση. Διότι αν ισχύει αυτό, έχετε ένα άλλο πρόβλημα πολιτικό το οποίο πρέπει, στο οποίο πρέπει να απαντήσετε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι η κυβέρνηση έχει στο μεγαλύτερο. Η χώρα, όχι η κυβέρνηση. Η χώρα έχει κάνει όσα υποσχέθηκε και οι εταίροι πρέπει να κάνουν όσα υποσχέθηκαν. Σε μία συμφωνία δεν μπορεί μόνο ο ένας να κάνει. Δεν μπορεί μόνο ο ένας να κάνει. Ατυχώς στη συμφωνία έχετε υπογράψει μεγάλα πλεονάσματα και μετά το 18. Δεν ξέρω για πόσο χρόνο, αλλά και για μετά το 18. Το χρόνο συζητάμε τώρα. Λοιπόν. Όχι και μεγάλα πλεονάσματα. Πλεονάσματα. Το 3,5 τι είναι. Πλεονάσματα. Δεν είναι συμφωνημένο. Δεν είναι συμφωνημένο. Δεν είναι συμφωνημένο. Το 3,5 είναι μέχρι το 2018. Το 2018 πρέπει να έχουμε πλεονάσμα 3,5%. Και από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε πλεονάσματα. Ναι, πόσο δεν λέμε 3,5. 3,5 δεν έχει συμφωνηθεί. Για χρόνια συμφωνηθεί ακόμα. Αυτό. Μέχρι δεν το 22 λένε. Δεν έχει συμφωνηθεί αυτό το πράγμα. Ο χρόνος δεν έχει συμφωνηθεί. Αυτό δεν έχει συμφωνηθεί. Ο χρόνος ναι. Εντάξει, ούτε ο χρόνος έχει συμφωνηθεί. Το ύψος έχει συμφωνηθεί, κύριε Σαντορίνη. Μην ξεχάσουμε λοιπόν, αυτά που ξέρουμε. Από εκεί και πέρα. Θέλω να ξαναδιαβάσουμε από την αυτό αρχή. Που σας λέω, αυτό που σας λέω είναι ότι το θέμα είναι αν μπορείς εσύ σαν οικονομία να πετύχεις αυτά τα πλεονάσματα. Εσείς τι λέτε. Εμείς προσπαθούμε, έχουμε καταφέρει λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχουμε πετύχει όλους τους στόχους που έχουν τεθεί. Mm-hmm. Άρα, από την πλευρά τους οι δανειστές πρέπει να βοηθήσουν και πρέπει να κάνουν αυτό που γι' αυτό ρωτάμε του πολιτικού, λοιπόν, μήπως από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζετε αυτού του είδους την πολεμική. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Σόιμπλε. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Σόιμπλε θέλει να εξυπηρετήσει τα πιο ακραία νεοφιλελεύθερα σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και θα έλεγα και σε αρμονία. Πολλές φορές, έστω και αν δεν φαίνεται, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και εσείς τον βοηθάτε, κάνετε ό,τι μπορείτε. Εμείς δεν τον βοηθάμε. Πώς, άλλοι που πανηγυρίζατε προχθές με αυτά που είπε. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα εκφράζουν το Σόιμπλε μέσα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εκφράζουν το Σόιμπλε σήμερα. Και αυτοί είναι ξεκάθαρα, αυτοί οι οποίοι είναι και ομογαλακτοί του άλλωστε. Που βρίσκονται στον ίδιο πολιτικό χώρο με αυτόν. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η αντίληψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Έχουμε δει τις δηλώσεις και του αντιπροέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημαίνοντος στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι λένε ουσιαστικά αυτά που λέει και ο Σόιμπλε. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να μας πει: συμφωνεί κλείνουμε με το να πάμε παραπάνω. Εσείς θα μας πείτε επέκταση του κόφτη. Θα έχουμε... Εμείς δεν συμφωνούμε. Θα έχουμε επέκταση του κόφτη. Για να κλείσει η συμφωνία, τι θα κάνουμε. Υπάρχει μια... Θα υπήρχε μια τέτοια πιθανότητα ως η τελευταία υποχώρηση της κυβερνητικής πλευράς. Καλημέρα, κύριε Σαντορινιέ. Σας ευχαριστούμε. Να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε. Τι. Να το αγοράζω το βήμα τώρα. Ή τα νέα. Δεν θες τα νέα. Η επιλογή του έντυπου που θα διαβάζετε είναι δική σας, δεν είναι δική μου. Όχι, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε να μην διαβάζω εφημερίδες, γι' αυτό το λέω. Όχι, δεν έχουμε πει να μην διαβάζουμε εφημερίδες. Εγώ προσωπικά διαβάζω Αυγή. Μάλιστα. Εγώ τις διαβάζω όλες πάλι. Καλημέρα, κύριε Σαντορινιέ.